10-77-61-500, τηλέφωνο και SMS στο 19-454. Mm-hmm. Πάμε όμως λίγο στο σχολείο. Πάμε στο σχολείο. Καλησπέρα σας. Εδώ. Καλησπέρα σας. Οι 82.000 που είπατε έχουν γίνει 83.500. Η ελληνογαλλική σχολή Jeanne d'Arc, λοιπόν, χαιρετίζει την υπερπροσπάθεια της UNICEF που φέτος επικεντρώνεται στην προστασία των παιδιών μέσω του εμβολιασμού. Βρισκόμαστε εδώ με την αδελφή Άννα Μαρία, τη χοροδία της σχολής, το μουσικό κύριο Δημήτρη Μούσουρα, τη δασκάλα της δευτέρας τάξης κυρία Μένια Παλιού και μία μικρή ορχήστρα με τον Γιάννη στο πιάνο, τον Ιάκωβο στην κιθάρα, τη Σπυριδούλα στον αυλό και τη Ζωή στο βιολί. Ωραία, να σας καλωσορίσουμε όλους σας. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι σε μεγαλλικούς στίχους που έγραψε Ιταλός συνθέτης για τον Έλληνα Ντέμι Ρούσο 30 χρόνια πριν. Ωραία. Πριν ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, θα κάνουμε τη σύνδεση πρώτα με το κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ και στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι. Και θα θέλουμε να μιλήσουμε και με κάποια παιδιά που ίσως να θέλουν να πούν κάτι. Πώς νιώθουν τώρα. Λοιπόν, να πάμε στο κεντρικό δελτίο. Για να δούμε τη Δώρα. Την κυρία Δώρα Αναγνωστοπούλου. Όχι, μας κόψανε. Λοιπόν, okay. Πάμε τραγούδι ή θέλει κάποιο παιδί να πει κάτι πριν το τραγούδι. Θέλει κάποιο παιδί να μιλήσει. Να πούμε κάτι πριν. Να πούμε ότι το τραγούδι αυτό μιλάει για το παρακινεί τον κόσμο να γράψει στον τοίχο συνθήματα για να αποτυπωθούν και να μείνουν στην αιωνιότητα, να μην χαθούν δηλαδή στη λήθη του χρόνου, να αποτυπωθούν τα βιώματα. Έτσι, και οι εμπειρίες. Και να πούμε ότι τα 1.500 ευρώ που προσφέρουμε σήμερα στο τηλεμαραθώνιο, τα μαζεύσαμε. 1.500 ευρώ, ναι. Από το σχολείο. Από τη σχολή Jeanne d'Arc, ναι. Γιατί δεν ακούστηκε πολύ καλά. Το λέμε λοιπόν και πιο αναλυτικά. Να το λέμε. 1.500 ευρώ λοιπόν από την ελληνογαλλική σχολή Jeanne d'Arc. Από καντίνα που λειτουργήσε ολόκληρη η σχολή με τη στήριξη των αδελφών και του Γενικού Διευθυντή κ. Θεόφιλου Γεωργούση. Τα οποία προσφέρουμε εδώ με πάρα πολύ αγάπη και ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά, να συνεχίσουμε να βοηθάμε τη UNICEF και πάνω απ' όλα καλή επιτυχία στο τηλεμαραθώνιο απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να κάνω μια ερώτηση σε ένα παιδί, έτσι τυχαία τελείως, χωρίς να έχει τρακ, δεν πειράζει. Όχι τραγούδι. Να ρωτήσω μόνο πώς αισθάνεστε όταν τραγουδάτε. Αισθάνομαι τώρα περήφανη που τραγουδάω με το σχολείο. Τηλεόραση, οκ, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά. Αισθάνομαι ωραία που συνεισφέρω για τη UNICEF και για τα παιδάκια που χρειάζονται. Αυτό. Εσείς? Συμφωνώ με τη συμμαθητριά μου και βεβαίως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το κάνουμε για καλό σκοπό πάνω απ' όλα. Και εντάξει, δηλαδή μόνο μέσα από ένα τραγούδι δηλαδή μαζεύουμε τόσα λεφτά, χρήματα για τα παιδιά της UNICEF. Πολύ καλό σκοπός. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ρωτήσουμε για τα εμβόλια. Δεν ξέρω, έχει γίνει πολύ δώρο για το τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα σε κάποιες άλλες χώρες τα εμβόλια είναι πολύτιμα και σώζουν ζωές. Ποια είναι η άποψή σας? Θες να μας πεις κάτι? Τα χρήματα που δωρίζονται σήμερα για τα εμβόλια είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα ποσά που δίνει το σχολείο μας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και νιώθω πάρα πολύ περήφανη που γίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ήταν και πολύ δύσκολη ερώτηση. Λοιπόν, πάμε στην Έτενα. Πάμε στην Έτενα. Πάμε στη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Την ώρα έχουν πάρει τη σκυτάλη η δημοσιογράφος συνάδελφος Μαριλένα Κατσίμη, αλλά και ο ηθοποιός ο κύριος Γιάννης Στάνκογλου. Καλησπέρα σας και από εμάς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Γεια σου Δώρα μας. Τι κάνεις? Ευχόμαστε να έχουν γεμίσει κουμπαράδες, έτσι, ο σκοπός είναι ιερός. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν πριν λίγο 82.000. Η ελληνογαλλική σχολή Jeanne d'Arc μόλις έδωσε 1.500 ευρώ. Τα μάζεψαν μόνα τους τα παιδιά με διάφορες δράσεις που έκαναν. Οπότε πάμε πολύ καλά, νομίζω. Και δεν θα είναι μόνο αυτό, γιατί θα τραγουδήσουν κιόλας και είμαι σίγουρος ότι θα συγκινήσουν τον κόσμο. Οπότε και μέσα από το τραγούδι τους θα ευαισθητοποιήσουν κι άλλο κόσμο. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού θα πέφτουν τηλέφωνα, έτσι, μηνύματα. Έτσι. Δώρα, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι.
να ξεπεράσετε τις προσδοκίες. Είναι μια προσπάθεια της UNICEF που έχει γίνει θεσμός για την ΕΡΤ, οπότε ευχόμαστε και φέτος οι κουμπαράδες να ξεχυλήσουν για τα παιδιά του κόσμου. Ευχαριστούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και στο Δελτίο. Να συνεχίσουμε με το τραγούδι από την ελληνογαλλική σχολή Ζαντάρκ. Πάμε, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο. Ευχαριστούμε την ελληνογαλλική σχολή Ζαντάρκ.